Γεια σας. Γεια σου. Θέλω να ξεκινήσει εσύ. Καλώς τη Δήμητρα. Λοιπόν, μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το σύνολο, γιατί είναι και ήρεμο και είναι ένα σύνολο που μπορεί να κάνει κάθε γυναίκα. Έχεις παίξει πάρα πολύ ωραία με τα χρώματα, ωραία φούστα, ωραίο το top, ωραία η κάλτσα με αυτά τα πέδιλα και θα τα ήθελα λίγο πιο χοντροκομμένα, αλλά κάνουν και ένα pop-out που είναι έτσι λεπτά σε σχέση με όλο το υπόλοιπο. Μπορείς να τη βάλεις κανονικά τη ζακέτα. Να τη βγάλω. Να τη βάλεις κανονικά στους ώμους. Και το φουλάρι είναι ωραίο. Και τα γυαλιά, η τσάντα σίγουρα όχι. Δηλαδή, αφαιρεί από την εικόνα αντί να δίνει. Θα προτιμούσε να έχεις μια τσάντα δερμάτινη που να έχει λίγο περισσότερο στάτους σε εισαγωγικά, για να δώσει, να ανεβάσει. Τι χρώμα θα ήταν ιδανικά? Νομίζω καφέ. Καφέ. Μπορντό. Μπορντό, σωστά. Αλλά γενικά μου αρέσει αυτή η εικόνα, γιατί είναι μια εικόνα που μπορεί κάθε γυναίκα να κάνει την άνοιξη και να είναι πολύ ωραία ντυμένη, να φοράει ωραία χρώματα και να πάει σε πάρα πολλές περιστάσεις ένα απόγευμα και να γυρίσει κάποιος να την κοιτάξει. Είσαι πάρα πολύ ωραία σήμερα και ωραία μαλλιά. Για γυρνά λίγο να τα δω. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Τέσσερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σου μισό λεπτό, γιατί εγώ θα χρειαστώ λίγο χρόνο τώρα. Αν μπορείς να μου το ξαναδείξεις, γιατί έχω καιρό να το δω γι' αυτό. Αυτό που έβαλες. Όχι, Κατερίνα μου, γιατί να το ξαναδείξω. Αλλά απορείς, γιατί απορείς. Σε μένα ήθελα. Γιατί απορείς, θέλω να μου πεις. Γιατί είχα συνηθίσει τους άσους τόσο καιρό. Είχε συνηθίσει πιο κακές εμφανίσεις, όχι τους άσους. Ισχύει, αλλά είναι τόσο ωραίο να βλέπω ένα τεσάρι γραμμένο στο πινακάκι. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο, ναι. Το αξίζει η κοπέλα, το παίρνει. Είμαι κάπως έξαλλος ο κύριος Κουδουνάρη σήμερα, Εύελιν. Πάρα πολύ. Σε βλέπω, η ενέργειά σου, δηλαδή, πιστεύω σπάει και την οθόνη των ανθρώπων που βλέπουν αυτή τη στιγμή. Να σου πω κάτι. Εγώ έχω ανάγκη να βλέπω ωραίες εικόνες εύπεπτες, μέχρι ένα σημείο εύπεπτες, να έχουν δημιουργικότητα και να μπορεί μια γυναίκα να τις αντιγράψει με την καλή έννοια, να πάρει ένα παράδειγμα από αυτήν την εκπομπή και να αντιθεί με ό,τι έχει μέσα στην ντουλάπα της και να βγει έξω να πιει έναν καφέ και να γυρίσει όλη η καφετέρια να την κοιτάξει. Εγώ αυτό το έχω ανάγκη και ειδικά φέτος που δεν το έχω εισπράξει σχεδόν από κανένα look, μία τέτοια εικόνα για μένα είναι όαση. Ευχαριστώ. Ωραία. Εύελιν. Ήταν το πιο ωραίο έξαλλο τεσάρι. Πραγματικά. Δηλαδή μόνο τη τσάντα θέλω να αλλάξω, τίποτε άλλο. Μα είναι πάρα πολύ ωραίο look και πάρα πολύ ωραίο δομημένο και μπράβο, κορίτσι μου. Ευχαριστώ. Λίγα πράγματα θα σου άλλαζα. Εφόσον έχεις επιλέξει να βάλεις αυτό το φανταστικό κορδελίνι στα μαλλιά σου, καλό θα ήταν είτε το ένα είτε το άλλο. Δηλαδή, μην έχεις και στο λαιμό σου κάτι και στα μαλλιά σου. Αυτό, ένα. Τη τσάντα, ναι, συμφωνώ. Εγώ θα την ήθελα σε μπορντό χρώμα. Ναι. Τρία. Μακάρι να είχα μεγαλύτερο πινακάκι να σου βάζω. Ευχαριστώ. Καλά, μπορούσα να βάλεις και τέσσερα. Δεν χρειάζεται μεγαλύτερο πινακάκι για το τρία. Γιατί θέλω πολύ να δω πολλά. Α, μάλιστα. Ελπίζω. Άννα. Θα συνεχίσει με τον ίδιο ρυθμό ή όχι? Δεν ξέρω. Δεν είμαι σίγουρη. Για να δω. Λοιπόν, εγώ καταρχάς θέλω να σου πω ότι αυτά τα λουλούδια θα ήθελα να τα δω χθες. Προχθές. Το ξέρω, απλά το είχα κρατήσει για να το βάλω σήμερα αυτή τη ζακέτα. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι και να μου απαντήσεις ειλικρινά. Στην καθημερινή σου ζωή φοράς φουλάρια? Φοράω φουλάρια, ναι, πάρα πολύ. Α, οκ. Okay. Και στα μαλλιά. Ναι, γιατί εγώ δεν είδα στο Instagram να φοράω φουλάρια. Όχι, φοράω πάρα πολύ φουλάρια. Okay. Ναι, και για μπλουζάκια τα κάνω. Ωραία, μπορείς να το πας λίγο πιο πλάγια το φουλάρι. Πιο δεξί. Ναι, πιο αριστερά, sorry. Έτσι. Ναι. Εκεί. Και δεν το έχεις καλά δεμένο το φουλάρι. Θέλω να είναι λίγο πιο λεπτό εδώ. Να φύγει η γόνια να μπει μέσα. Ωραία. Έτσι είναι σωστό το φουλάρι. Okay. Ας την τσάντα κάτω. Βάλτε γυαλιά στα μάτια. Ωραία. Τα μαλλιά σου τώρα, αν φορέσεις τα γυαλιά, δεν είναι ωραία. Πετάγονται. Όχι, δεν είναι ωραία τα μαλλιά σου. Τέλειως αρέσουν. Άρα με όλο το look τα μαλλιά δεν είναι ωραία. Λοιπόν, το ponytail θα το ήθελα πιο ψηλά και να βγάλεις αυτό το φιωγκάκι από πίσω. Κατάλαβες, γιατί βλέπουμε και αυτό που κρατάς πάνω. Δηλαδή, έτσι δεν είναι ωραία. Και τώρα, όσον αφορά την κάλτσα, μου αρέσει πάρα πολύ. Απλά θα προτιμούσα ένα άλλο χρώμα κάλτσας, που να κάνει μια συνέχεια με τη φούστα. Αλλά είναι καλή προσπάθεια. Αλλά ωστόσο, έχω κάποιες αμφιβολίες. Δύο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δήμητρα, άκου να δεις τώρα. Έχεις πάρει
4 από τον κύριο Κουδουνάρη, βαθμολογία που δεν πήρες από καμία από τις συμπαίκτριές σου τόσο υψηλή. Ναι. Κράτα το αυτό. Κράτα και ότι η τελική σου βαθμολογία για σήμερα είναι 11,6 και πήγαινε χαρούμενη στη θέση σου. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ.